Στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο χωριό Ροδάκινο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας, οικογενειακός για την Ανάσταση. Η κάμερα της Κρήτη TV κατά αποκλειστικότητα κατέγραψε τις εγκάρδιες στιγμές. Οι κάτοικοι της περιοχής με την πρωθυπουργική οικογένεια είναι παλαιόθεν γνώριμοι. Μάλιστα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδακίνου έχει ανακηρύξει τον Αλέξη Τσίπρα ως επίτιμο μέλος του. Καλή Ανάσταση και σε αυτό και στη χώρα. Καλά να περάσουμε. Καλές γιορτές. Χαμογελαστοί αμφότεροι Αλέξης Τσίπρας και Μπέτι Μπαζιάνα με χαλαρή διάθεση συναναστράφηκαν με τον κόσμο μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ενώ οι νεότεροι έβγαλαν και selfies με τον Πρωθυπουργό. Τον έχω συναντήσει δύο φορές. Κάνει διακοπές εδώ πέρα. Φέτος ήρθε να κάνει Ανάσταση. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας περνά τις διακοπές του στο Ροδάκινο εδώ και χρόνια, ακόμα και πριν αναδειχθεί σε πρωθυπουργό της χώρας, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες στην αγαπημένη του ήσυχη παραλία του Πολύριζου. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι και τώρα, προτού αφηχθεί ο πρωθυπουργός από την Κίνα όπου βρισκόταν, η Μπέτι Μπαζιάνα με τα παιδιά φέρεται να βρέθηκαν στην παραλία. Είμαστε ένα παραθαλάσσιο χωριό στο νότιο μέρος του Ρεθύμου. Έρχεται κάθε καλοκαίρι, κάνει τις διακοπές του. Όσο για το αναστάσιμο φιλί της αγάπης, το πρωθυπουργικό ζεύγος το έδωσε σε πάνω από μισή ώρα αργότερα από το σύνηθες, αφού το Άγιο Φως έφτασε με καθυστέρηση στο Ροδάκινο. Στη συνέχεια αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν με τους χωριανούς που γνωρίζονται εδώ και χρόνια. Αναγνωρίζουν ότι έχουν γίνει αρκετά έργα στην περιοχή τους, για την οποία προσπαθούν να παραμείνει αυθεντική παρά την τουριστική ανάπτυξη. Να παραμείνει η ιστορικότητα και η μορφή του χωριού, μην αλλάξει και μην μας καταφάει ο τουρισμός ο κοσμοπολίτικος. Από εκεί πέρα μας έχει βοηθήσει και περιμένουμε και περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός θα παραμείνει στην Κρήτη για μία εβδομάδα και με επίσημο πια πρόγραμμα επαφών, ομιλιών και εγγενείων απ' άκρης άκρη του νησιού. Να άρχεστε όταν δεν είναι εκλογές, όταν δεν είναι πολιτική, όταν δεν είναι πράγμα. Τότε θα άρχεστε να κάνετε συνεντεύξεις. Κατάλαβες, αυτό το μήνυμα μου είναι.